Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Η PIMCO είναι ο στρατηγικός σύμμαχος που αναζητούσε το τελευταίο εξάμηνο η Eurobank για την πώληση δύο τιτλοποιήσεων, Pillar και Cairo, καθώς και της εταιρείας διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων FPS. Στο αμερικανικό Fund και συγκεκριμένα στη συνδεδεμένη εταιρεία Σελιντόρια μεταβιβάζεται άμεσα το 95% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής σειράς κατάταξης του Pillar της τιτλοποίησης στεγαστικών δανείων 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η συναλλαγή είναι εξαιρετικά σημαντική για την δευτερογενή αγορά κόκκινων δανείων της χώρας, καθώς είναι η πρώτη που ολοκληρώνεται θέτοντας τις βάσεις για την τιμολόγηση μια σειρά τιτλοποιήσεων που ακολουθούν και από τις υπόλοιπες τράπεζες. Με επιτυχία κάνει τα πρώτα του βήματα ο κόμβος καινοτομίας που σύστησε η Τράπεζα της Ελλάδος τον Μάρτιο, ανοίγοντας κανάλι επικοινωνίας με τις FinTech και τις εταιρείες τεχνολογίας που σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν στο χρηματοοικονομικό κλάδο της χώρας μας. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο insider.gr η Σταυρούλα Καμπουρίδου, επικεφαλής του FinTech Hub και σύμβουλος τεχνολογίας του διοικητή Γιάννη Στουρνάρα, αποκαλύπτει ότι μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περισσότερα από 20 ερωτήματα μέσω της ειδικής φόρμας στον ιστότοπο της Τράπεζας Ελλάδος από επιχειρήσεις, κυρίως startups, που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον σχετικά με τους τρόπους αδειοδότησης βάσει της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας. Να γίνει η επένδυση του ελληνικού έργο για όλους τους Έλληνες, αναφέρει η Lambda Development σε ανακοίνωσή της με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στη Γενική της Συνέλευση για το έργο του ελληνικού. Η Lambda Development έχει ολοκληρώσει όλες τις συμβατικές ενέργειες τις οποίες υποχρεούται και να πρόκειται στην ευθύνη των αρμοδίων δημοσίων υπηρεσιών να προχωρήσουν τη διαδικασία προκειμένου να ξεκινήσει το έργο στο ελληνικό, τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Οδυσσέας Αθανασίου. Σημειώνεται ότι οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που εκκρεμούν είναι τρεις και αφορούν την οργάνωση και τον σχεδιασμό του πάρκου των 2.000 δρεμάτων που θα δημιουργηθεί, τις ζώνες ανάπτυξης και τις ζώνες πολεοδόμησης. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δείκτημα μόνο κυμαίνει 854,58 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,27%. Μικρές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.